κουβέντες, για να μην κουράζουν και να τοποθετηθούν και οι ξενοδόχοι. Δυστυχώς το σημερινό θέμα είναι η τοποθέτησή μας αν θα δεχτούμε σε δημόσιους δομές, αν καταλαβαίνω το θέμα, συγκεκριμένα μεταναστευτικές ροές στη συγκεκριμένη διαδικασία και νομίζω ότι η συζήτηση ορθά πήγε σε κάποια άλλα αυλάκια. Δυστυχώς βλέπουμε το δέντρο και δεν βλέπουμε το δάσος. Η εξίσωση που αναφέρθηκε ο κύριος βουλευτής, το 1% με μαθηματική ακρίβεια σε 6 μήνες θα γίνει 5 και σε 5 χρόνια θα γίνει 25. Οι ροές με το ρυθμό που έρχονται δεν θα φτάνουν, θα πνίξουν τη μισή Ελλάδα. Σε 10 χρόνια το πρόβλημα θα είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν αγγίζει μόνο τα Λεμνά, αγγίζει ολόκληρη τη χώρα. Θα αναφερθώ πρώτα στους ξενοδόχους. Είναι επιχειρηματίες, βιώσαν την κρίση και ορθά για τους δικούς τους λόγους τοποθετήθηκαν και έβαλαν μετανάστες στα ξενοδοχεία τους. Η ναυαρχίδα αυτή τη στιγμή της Δυτικής Μακεδονίας στον τουρισμό, η Καστοριά, όλοι οι ξενοδόχοι ζητήσαν μετανάστες. Που είχε τους περισσότερους επισκέπτες σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. Αντιπαραβάλλω το εξής παράδειγμα. Η Ακρόπολη, που την επισκέπτονται οι περισσότεροι ξένοι που έρχονται στη χώρα μας, γύρω της στο δακτύλιο, επειδή σπούδασα εκεί 6 χρόνια, έχει πάνω από 500 με 600.000 μετανάστες. Το προϊόν όμως είναι απαράμιλης ομορφιάς και εξισορροπεί όλη αυτή τη διαδικασία. Κανείς δεν ασχολείται με το μετανάστη. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να δημιουργήσουμε συγκεκριμένο αναπτυξιακό σχέδιο, συγκεκριμένες παρεμβάσεις σε μια παράλληλη διαδικασία. Κλείνω αυτό το κομμάτι. Πηγαίνω στο άλλο κομμάτι, το οποίο είναι και το πιο σημαντικό και αφορά το εθνικό. Δυστυχώς, με τη δημογραφική κατάσταση της χώρας και με την λαθρέα μετανάστευση, μιλάμε για μια εθνική απειλή. Ο Υπουργός, ο κ. Χρυσοχοΐδης, ανακοίνωσε συγκεκριμένα ότι είναι το μεγαλύτερο και ανεξάρτητο πρόβλημα της χώρας. Δεν είναι θέμα ξενοδοχείας, είναι θέμα επιβίωσης και βιωσιμότητας του ελληνικού έθνους. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι θα αλλάξει ο πληθυσμός της χώρας μας. Δυστυχώς το μεταναστευτικό απέτυχε σε όλη την Ευρώπη. Όπως και προαναφέρθηκε, η Ελλάδα θα γίνει μια αποθήκη ψυχών. Δεν τα έχουμε με τους ανθρώπους και τους εκμεταλλεύονται συγκεκριμένα καραβάνια που τους φέρνουν. Εξοικονομούν τα χρήματά τους και τα απολαμβάνουν. Και να τοποθετηθώ ως Περιφερειακή Αρχή, εμείς προεκλογικά ζητήσαμε την ψήφο χωρίς καμία δομή μεταναστών και αυτή την ψήφο καλούμαστε και τώρα να υπερασπίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς.